Δήμαρχε, καλημέρα σας. Κύριε Φραγκάκη, καλημέρα. Από τον 984. Καλημέρα στο 84. Η τέταρτη κατά σειρά, η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι είχατε στείλει τόσες επιστολές στα αρμόδια η Υπουργεία, για να λέω του στραβού το δίκιο, αλλά δεν τα προλαβαίνει και κάποιος όλα να τα παρακολουθεί. Τέταρτη λοιπόν κατά σειρά επιστολή και δεν έχετε πάρει απάντηση για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος. Κοιτάξτε, κυρία Δουλειοράκη, δεν είναι μόνο επιστολές, γιατί κάνουμε και διαζώσεις συζητήσεις. Δεν έχω πάει ποτέ σε Υπουργείο και να μην το αναφέρω το θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ σαν Δήμος. Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε αυτό το κόστος στους δημότες. Οι δημότες, γιατί αφενός δεν έχουμε τους πληγέντες που δεν έχουν σπίτια και μένουν σε κάποιους οικίσκους, από την άλλη μεριά και οι άλλοι δημότες, οι οποίοι είναι εδώ, έχουν χάσει και αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι από από τις επιχειρήσεις που είχαν εδώ στην περιοχή, τον τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να ζήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι και τόσο θετικό για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν από την αρχή ότι πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Φτιάξαμε τους καταβλισμούς. Οι καταβλισμοί έπρεπε να βάλουν, η ΔΕΗ ήθελε να βάλει ένα ρολόι. Εντάξει, να βάλει το ρολόι. Θα το βάλουμε σε κάθε κίσκο ξεχωριστά ή θα το βάλουμε στο σύνολο του καταβλισμού. Α, όχι, εμείς θα το βιώσουμε το ρεύμα, οπότε βάλτε το στο σύνολο του καταβλισμού. Έχει μπει λοιπόν στους 7 καταβλισμούς, έχουν μπει 7 ρολόγια. Συγκεκριμένα δεν είναι 7, είναι 9, γιατί έχουν βάλει 2 σε κάποιους άλλους παραπάνω. Λοιπόν, τα 9 αυτά ρολόγια γράφουν. Η ΔΕΗ θέλει τα χρήματά της. Θα πήγε να κόψει το ρεύμα. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι για μας η οφειλή αυτή. Και όπως λέω και στην επιστολή, αν το είδατε, υποσχέθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ρεύμα το αναλάβει η πολιτεία. Είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία. Δεν είναι κάτι που θέλουμε, μάλλον έχουμε τα χρήματα και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Θα είναι όλα ανταποδοτικά. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα χρήματα. Η αφιλή, η ΔΕΗ... 16-17.000 περίπου που υπάρχει, είναι και ο τρόπος που συνδέθηκε ο καταβλισμός με τη ΔΕΗ. Γιατί και αυτός έχει ένα μεγάλο κόστος για να συνδέσεις. Ναι. Δεν είναι απλό. Mm-hmm. Να συνδέσεις, ας πούμε, 140-150 οικίσκους που είναι ένα-ένα ξεχωριστά. Ναι. Να το συνδέσεις με... Ναι. 9 καταβλισμοί, όπως λέτε. 7 ρολόγια στις 300... 9, στην ουσία είναι 9, δεν είναι 7. Α, 9 ρολόγια. Λέτε το... Κάναμε συμπληρωματικό καταβλισμό στην πορεία και βάλαμε... Συμπληρώναμε δηλαδή εκεί που σε βάλαμε άλλα 2 ρολόγια παραπάνω. Ναι. Και το χρέος στις 316.188 ευρώ. Δήμος που δεν διαθέτει, αν θυμάμαι καλά από ό,τι έχετε πει μέχρι σήμερα και το τονίζετε για άλλη μια φορά και στην επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, ότι ο Δήμος δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για να το αποπληρώσει αυτό το χρέος. Σε μια τηλεοπτική σας εμφάνιση στο συνάδελφο το Λευτέρη, το Συμβουλάκη, εσείς είχατε πει ότι για 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, δεν θα ενοχληθούν οι σεισμόπληκτοι. Θυμάμαι τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου από... πότε ήτανε, Νοέμβριος ήτανε, ότι είχε πει ότι δεν τίθεται θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις οφειλές, σύσκεψη Αγίας Πελαγίας. Τι στην ευχή έχει αλλάξει, τι έχει γίνει? Τίποτα δεν έχει γίνει. Όλα αυτά που είπατε είναι αλήθειες. Όλα αυτά που είπατε. Είπα ναι, ότι έχω τις διαβεβαιώσεις, έχω τις υποσχέσεις, αλλά αυτά είναι στα λόγια. Στα λόγια μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ότι ναι, δεν θα κοπεί το ρεύμα, ναι, δεν θα πληρώσεις, ναι, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις το άλλο. Εγώ όμως, αυτά, όπως ξέρετε, όλα αυτά είναι τέλεια ανταποδοτικά. Στη ΔΕΗ και σε νερά και τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή λοιπόν το νερό, εγώ δεν διαμαρτύρομαι για το νερό, παράδειγμα, που δίδουμε εμείς σαν ΔΕΙΑΜ και είναι δωρεάν και η αποχέτευση και όλα αυτά. Δεν ζητάμε εμείς χρήματα γι' αυτά. Αλλά αυτά μπορούμε να τα παρέχουμε στον κόσμο. Με κόστος δικό μας. Αλλά όχι απεριόριστο τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Δεν έχω χρήματα να τα πληρώσω. Δεν έχουν πίσω προϋπολογισμό. Δεν είχαν προϋπολογιστεί αυτά τα λεφτά. Τα ξέρουν πολύ καλά στα Υπουργεία.
Μάλιστα. Λέτε διαβεβαιώσεις ή υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το παράξενο ή το δύσκολο. Δεν μπορώ να μετακυλήσω ένα κόστος των 350.000 ας πούμε, ευρώ και αύριο μεθαύριο θα είναι άλλα τόσα, δεν ξέρω τι, στους δημότες του Δήμου. Δεν φτάνει αυτό το πράγμα που πάθαμε εδώ πέρα όλο. Πρέπει να τους μετακυλήσουμε και μια επιβάρηση παραπάνω. Διότι αν δεν έχει ο Δήμος θα πάει στους δημότες το κόστος. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και εγώ το καταλαβαίνω και όλοι το καταλαβαίνουν ότι αλλού μετακυλίεται το κόστος. Τώρα κρατάω αυτά τα οποία μας είπατε για την επιστολή την προσπαθούμε οποία... Προσπαθούμε με χίλιους τρόπους, κυρία Δουλγεράκη, προσπαθώ και εγώ και γενικότερα όλοι εδώ στο Δήμο όσοι έχουν ξέρω κάποιες γνωριμίες, να μην μας κόψει το ρεύμα. Προσπαθούμε, βρίσκουμε τρόπους από εδώ, από εκεί να μην μας κόψει το ρεύμα. Αν κοπεί το ρεύμα τι θα γίνει. Υπάρχει ένα μέσο πίεση. Κόβει το ρεύμα, θα αναγκαστούν μετά, θα γίνει εδώ πανικός. Μάλιστα. Λυπάμαι που φτάνουμε σε αυτό το σημείο και αυτά τα οποία λέγονται δεν έχουν ή υποσχόνται, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, είτε για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, είτε για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, αλλά είναι τουλάχιστον αδιανόητο να τίθεται τέτοιο θέμα και 17 μήνες όταν υπάρχουν μετά το σεισμό και ενώ υπάρχουν τόσες πραγματικά εκκρεμότητες με θέματα, ζητήματα τα οποία είναι άλυτα, τα ξέρετε, τα διαχειρίζεστε ως Δημοτική Αρχή με όλες αυτές πραγματικά τις ενστάσεις που υπάρχουν τις περισσότερες φορές και από τους ίδιους τους δημότες. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ξέρετε, δηλαδή ας πούμε σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές ή περιοχές με φυσικές καταστροφές και εκεί οι Δημοτικές Αρχές μπαίνουν στον ίδιο αγώνα, δηλαδή να στέλνουν συνεχώς επιστολές ή να παρακινούν τα αρμόδια υπουργεία, άρα παιδιά δεν έχουμε να πληρώσουμε ή καλύψτε αυτά τα οποία δημιουργούνται ως ανάγκες αυτή την ώρα γιατί δεν έχουμε και τη χρηματοδότηση. Εγώ επειδή, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεταξύ μας μια επαφή η Δήμαρχη και με τη ΣΑΜΟ και με το εκεί στη... Ελασσόνα, Γρεβενά, Λέσβος, Θεσσαλία, πού, Θεσσαλία, ναι. Λοιπόν, έχουμε μεταξύ μας μια... έτσι, μιλάμε πότε-πότε, γιατί πιέζομαι για τα ίδια πράγματα και θέλουμε να δούμε. Ξέρετε τι μου λένε οι άλλοι δήμαρχοι, οι άλλοι συνάδελφοι. Λένε ότι αυτά που έχετε πετύχει εσείς εκεί, που τα πετύχατε μέσα σε 5 μήνες, σε 4 μήνες, εμείς κάναμε να τα πετύχουμε 3-4 χρόνια. Ναι. Δώστε μου την απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η ΔΕΗ είναι μια, δεν ξέρω αν είναι ακόμα δημόσια επιχείρηση, είναι του κράτους ή δεν είναι. Αλλά μπορεί κάλλιστα το Υπουργείο, ο Υπουργός, όποιος είναι αυτός, όποιος θέλει να πει, δεν θα αγγίξει εκεί, δεν θα κόψει το ρεύμα, δεν θα τους ενοχλήσει. Απλά πράγματα. Άμα δεν το ξέρετε εσείς, ποιος να το ξέρει, ποιος από τους πολίτες να το ξέρει. Αλλά, κύριε Δημαρχέ, σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, διότι δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το έχω ακούσει σε κάποια συνέντευξη, αλλά την πληροφορία αυτή δεν την έχω διασταυρώσει. Σας λέω την αλήθεια. Το έχω ως άκουσμα ότι στις άλλες περιοχές, ότι αυτό είναι δωρεάν δηλαδή το ρεύμα και στη Σάμου και στην Ελασσόνα και στα Γρεβενά και στον Τυρναβό. Μπορεί να κάνω λάθος. Γιατί από την αρχή μας είπαν, εγώ ρώτησα, γιατί έπρεπε να ρωτήσω, να ξέρω όταν ήρθε εδώ η ΔΕΗ να μας συνδέσει. Θα ρώτησα, γιατί σου λέω, θα βάλουμε σε κάθε οικίσκο ένα ρολόι ή θα βάλουμε ένα γενικό στον καταβλητισμό. Πήρα λοιπόν την απάντηση από τους υπουργούς από πάνω ότι θα βάλεις ένα γιατί αυτό είναι δικό μας θέμα, θα πληρωθεί, διότι δεν μπορεί να βάλεις ένα ρολόι. Δεν είμαι εγώ τρελό να βάλω ένα ρολόι σε ένα καταβλητισμό. Σας είπαν από την αρχή, βάλτε ένα ρολόι. Είναι δικό μας θέμα να ξέρουμε είναι ποια είναι η κατανάλωση. Δεν θα πληρώνετε. Και τώρα το αλλάζουν. Ναι, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το λέω και στην επιστολή. Είναι δικό μας θέμα. Εντάξει, ησυχάσαμε, ηρεμήσαμε. Αυτό σου λέει ο άλλος ότι είναι δικό μας το θέμα. Και βάλει ένα ρολόι μόνο. Εντάξει, το πιστεύεις. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί να είστε τώρα η ΔΕΗ και αν πηγεί ότι θέλει να κόψει το ρεύμα. Να έχει και αυτή τα δίκια της ίσως. Γιατί θέλει τα λεφτά της. Τι να πω.
Ωραία. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκάκη, από τον 984. Καλημέρα.